Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταθέτει τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα ευρωτουρκικά, αλλά και για την δύσκολη συνέχεια της σχέσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δυστυχώς επιδεινώνεται από τις ίδιες τις αποφάσεις και τις ενέργειες της Άγκυρας. Ο πρόεδρος καταθέτει καθαρές θέσεις που δημιουργούν πίεση στην Τουρκία και καθιστούν σαφές ότι η μελλοντική σχέση της με την Ευρώπη εξαρτάται από την συμπεριφορά της απέναντι στα ευρωπαϊκά κριτήρια, αλλά και ειδικότερα από την στάση νομιμότητας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης κάνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έντονο διάβημα για τις παραβιάσεις της Συμφωνίας της Τρίτης Βιέννης και τις κατοχικές αυθαιρεσίες με τους δήθεν δασμούς, αλλά και την απάνθρωπη μεταχείριση των εγκλωβισμένων μας. Θα δείξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την ευκαιρία ότι αυτή η τουρκική συμπεριφορά με την παραβίαση της Συμφωνίας της Τρίτης Βιέννης και τις αυθαιρεσίες είναι συνέχεια της αδιάλλακτης τάσης της Άγκυρας που εμπόδισε μια συμφωνία στις διαπραγματεύσεις του Κραν Μοντανά. Έχοντας μεθοδικά κατοχυρώσει την αξιοπιστία της Κύπρου ως ενός σημαντικού εταίρου στην Ευρώπη και ως ευρωπαϊκού πυλώνα σταθερότητας στη Μεσόγειο, ο πρόεδρος Αναστασιάδης κάνει την Τουρκία να συνειδητοποιήσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι εκλειπούσα, αλλά έχει ρόλο και λόγο μέσα στην Ευρώπη. Ελπίζουμε αυτό να το καταλαβαίνουν και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης εδώ στην Λευκωσία, που είχαν τόσο προσπαθήσει να εκμεταλλευτούν τις τουρκικές μηχανογραφίες περί εκλειπούσης Κυπριακής Δημοκρατίας για να πλήξουν τον πρόεδρο.